Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει μεληθεί δέσποινο βλεπάκι, μια ανθρώπινη ιστορία. Ένα παιδί που κατάφερε νεαρό, που κατάφερε να βγει νικητής από τα ναρκωτικά. Θα τον βρούμε στην Κυψέλη, στο σπίτι του Κεθεά, να μας πει πώς τα κατάφερε και τώρα πια ο ίδιος βοηθάει άλλα παιδιά να ξεπεράσουν τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τη δέσποινο βλεπάκι. Είπα στον εαυτό μου, δεν γυρνάω εκεί πίσω. Που να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Είναι ο Στέφανος και είναι γεννημένος νικητής. Έμπλεξε με τον εφιάλτη των ναρκωτικών μόλις τα 12 χρόνια του. Ξεκίνησε με ελαφριά ναρκωτικά, όμως το ένα έφερε το άλλο. Τραγικός απολογισμός, 15 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του στις φυλακές. Παραβατικότητα κάρκα, μπλαβέρι για να τη βγάλω, που λέμε. Εκεί κάποια στιγμή ήρθε και φυλακή. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτωρα, αντρονικότητες, λέει η παροιμία. Οπότε, νέο δρόμος είναι μονόδρομος. Πήρε τη μεγάλη απόφαση και έκανε καινούργια αρχή μετά από ένα ισχυρό σοκ. Το 2003 έρθα μια μεγάλη φυλακή, έκασα 7 συνεχόμενα χρόνια μέσα. Εκεί ταρακουνήθηκα λίγο. Εκεί που λέμε την άκουσα, είχα φάει 25 χρόνια. Πότε θα βγω από εδώ πέρα, τι γίνεται με εμένα, ναι. Είχα φτάσει και 40 τόσο χρονών. Και άρχισα να παίρνω λίγο χαμπάρι ότι κάτι γίνεται. Πήγε στο Κεθεά και ζήτησε βοήθεια από τους ειδικούς που στάθηκαν δίπλα του. Κέρδισε το στοίχημα. Και όχι μόνο. Έδωσε και μεγάλη χαρά στον πολύτιμο βοηθό και στήριγμα της ζωής του. Στη μάνα του. Όταν έφυγε, την έχασα όσο ήμουν στη θεραπεία.